Πάμε να κάνουμε και κανένα βίντεο με τον ήλιο. Δεν έχω κάνει κανένα βίντεο. Και να δούμε μια συλλογή από τρία βίντεο με ανεξήγητες εικόνες. Πάμε να δούμε το πρώτο. Το ήξερες ότι ο ήλιος ανατέλει από τη θάλασσα? Το ήξερες? Θα το δεις τώρα. Το βλέπετε? Σηκώνεται από τον ωκεανό και ανεβαίνει πάνω. Μήπως είναι αυτά τα μπαλόνια τα παράξενα? Γιατί δεξιά, άμα δείτε, υπάρχει κι άλλος ήλιος. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πόσο ψηλά θα φτάσει? Αυτό δίπλα τι είναι? Μήπως είναι δύο φεγγάρια? Μήπως είναι δύο ήλιοι? Α? Μάλλον φεγγάρια πρέπει να είναι και τα δύο, γιατί τέτοια ώρα έχει δύσει ο ήλιος. Πάμε να δούμε παρόμοιο βίντεο. Πάρτε μάτι εδώ. Κατά τη δύση του ηλίου. Τώρα βλέπουμε και τον ήλιο και το φεγγάρι. Συγχρονιστήκανε. Φαντάσου τώρα να είσαι εκεί, έτσι. Εγώ αυτό φαντάζομαι. Να είμαι εκεί και να βλέπω τέτοιες εικόνες, δηλαδή να μην ξέρω τι να σκεφτώ. Τι μπορεί να είναι. Ό,τι πιο παράλογο. Ό,τι πιο ανεξήγητο. Τι ερμηνεία θα δώσουμε γι' αυτό? Το φεγγάρι μαζί με το ήλιο? Ό,τι πιο παράλογο, έτσι. Και σε λίγο σας έχω ό,τι πιο παράξενο. Ό,τι πιο παράξενο. Είστε έτοιμοι? Πάμε να δούμε και τους τρεις ήλιους. Για πείτε μου εδώ, ρε παιδιά, τι έχουμε εδώ? Ο ήλιος δίνει σε τρεις μεριές. Το βλέπετε? 1, 2, 3. Τι γίνεται? Φαντάζεσαι να είσαι στην Εθνική, να πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη, 1, 2 ήλιος και να βλέπεις 3 ήλιους? Κάποιος ξέχασε το διακόπτη ανοιχτό? Ο σχολιασμός και η γνώμη δικιά σας. Περιμένω να τη διαβάσω κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.